Όταν ξεκινούσα να σκεφτώ την ομιλία και λόγω της διπλής παρουσίασης Δήμος, Βουλή και τα λοιπά, μου πάνω στο μυαλό σου εγώ σε αυτή τη στίχη. Τη στίχη του Γιάννη Τουρίτσι που λένε ότι εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο, εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και θεώρησα σωστό να ξεκινήσω με αυτό γιατί συμπυκνώνουν τα λόγια του Ρίτσου τη λογική των ανθρώπων που αναλαμβάνουν την ευθύνη να είναι υποψήφιοι για κάποιο δημόσιο αξίωμα με τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το Δημοτικό Κόμμα της Ελλάδας. Οι υποψήφιοι βουλευτές, οι υποψήφιοι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι υποψήφιοι για τα διάφορα συμβούλια είναι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μαθητείας, στους χώρους στις γειτονιές, είμαστε από αυτούς και από αυτές που πιστεύουν ότι η βελτίωση της ζωής μας και η λύση των προβλημάτων μας μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Μέσα από τη συλλογική πάλη και όχι μέσα από την ατομική διέξοδο και το προσωπικό πόλεμο. Αυτός είναι και ο λόγος που μπαίνουμε μπροστά σε κάθε μικρό αλλά και στα μεγάλα. Γιατί για μας ο αγώνας για τη ζωή είναι ενίαιος, είναι καθημερινός και πρέπει να γίνεται από όλους. Ενεργά και όχι διαδικοσόμενα. Και οι εκλογές είναι άλλη μια μάχη. Άλλο ένα επεισόδιο αυτού του αγώνα μέσα στους οποίους θέλουμε να αναδείξουμε τις αιτίες αυτών των πραγμάτων που αντιμετωπίζουμε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, τα ζητήματα που έχουμε στη ζωή μας. Μέσα από τις εκλογές να συζητήσουμε τις θέσεις μας, να ενεργοποιήσουμε τελικά το λαό, να αλλάξουμε το συσχετισμό της δύναμης υπέρ του λαού. Φίλες και φίλοι, το έγκλημα στα Τέμπη ανέδειξε καθαρά τι σημαίνει αστικό κράτος. Είπε πολλά και ο Γιάννης Ωρελής πριν. Είναι ένα κράτος το οποίο σχεδιάζει και λειτουργεί με γνώμονα αποκλειστικά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ένα κράτος εχθρικό για τον λαό και την νεολαία. Είναι ένα κράτος που ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρακολουθεί επικοινωνίες χιλιάδων ανθρώπων. Είδατε τα Predator και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία συζητούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή να παρακολουθεί την τροχιά ενός τρένου. Είναι αυτό το κράτος που λειτουργεί πάρα πολλές ηλεκτρονικές πλατφόρμες και συστήματα για να προχωράμε, για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ή όλα αυτά τα φορολογικά τα οποία έχουμε, αλλά την ίδια στιγμή αφήνει τις επικοινωνίες μεταξύ των σταθμαρχών, όπως είδαμε, να γίνονται με ασύρματο και με το τέλεξ. Είναι ένα ερώτημα που βρίσκουμε και τις συσκευές στα σταθμαρχεία για να χρησιμοποιούμε, γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν στην αγορά πια. Είναι αυτό το κράτος που όταν τελικά γίνει το έγκλημα, όπως αυτό που έγινε στα Τέμπη, γιατί έγκλημα είναι, θα ρίξει τις ευθύνες πάντα στον ανθρώπινο παράγοντα, αποκλειστικά στο ανθρώπινο λάθος. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο καθαρό παράδειγμα, είναι ένα δυνατό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο καταλαβαίνουν όλοι τελικά αυτόν τον ρόλο. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Για δείτε για παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε στην πανδημία δεν ήταν ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Ποιο ήταν το πρώτο βήμα το οποίο προχώρησαν? Αντί να προχωρήσουν στην άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και να τα εντάξουν στο κοινωνικό σχέδιο για όλη αυτή τη διαδικασία, θυμάστε ότι μιλούσαμε για πόλεμο. Στον πόλεμο δεν νοικιάζει όπλα, δεν νοικιάζει αυτοκίνητα, επιτάσσει. Αντί λοιπόν να προχωρήσουν στην επίταξη των κλινικών, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να διπλασιάσουν τις τιμές για τα κρεβάτια μεθ. Να πάρουν δηλαδή περισσότερα ιδιώτες γιατροί για όλη αυτή τη διαδικασία. Για να δούμε και ένα άλλο παράδειγμα. Τι γίνεται με τους φόρους κατά τέλη? Δεν είναι μόνο η προαιρετική φορολογία των εφοπλιστών που μιλάει στο Βενζίνη, αλλά την ώρα που εμείς πληρώνουμε τα μαγικά φαλά μας για τη βενζίνη που πήγε 1,9 σήμερα το 2,2 κάτω στο Βενζίνη, οι εφοπλιστές πληρώνουν μισό, μηδέν φόρο για τα καύσιμα τα οποία έχουν. Αν δείτε τα κάτω χρήματα που πληρώνουν εμείς, είναι περίπου η μισή τιμή του λίτρου πάει σε φορολογία. Άλλο παράδειγμα, οι διάφοροι πτυχιακοί κώδικες που πάντα στηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και πάντα πρώτα θα καλύψει τις τράπεζες και αυτούς τους φορείς και μετά όλους τους άλλους για να προχωρήσει η διαδικασία. Και όταν λέμε αστικό κράτος, φίλοι και φίλες, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την κυβέρνηση ή την Βουλή. Δεν πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί αστικό κράτος είναι και οι περιφέρειες, είναι και οι δήμοι, είναι και οι διάφοροι μηχανισμοί που έχουν σε διάφορα επίπεδα. Ουσιαστικά οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες τι είναι? Είναι και αυτοί άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα διάφορα τμήματα του αστικού κράτους από διαφορετικά επίπεδα. Πιο
πιο κοντά, αν θέλετε, και στο λαό. Ουσιαστικά την ίδια δηλαδή πολιτική προωθούν όμως από το χώρο τον οποίο δουλεύουν και διαχειρίζονται. Μήπως αυτό δεν ζούμε και εδώ στο τρίτο δικό μας. Πόσους φόρους και τέλη έχουμε που πληρώνουμε ανταποδοτικά, ειδικό τέλος για τη συντήρηση και κατασκευή του σχολείου του 2010, πρωτοπόρος Δήμος. Ο πρώτος που το έβαλε πιθανότητα παρελλαδικά αυτό το συγκεκριμένο τέλος για τα σχολεία. Ή ακόμα και το ειδικό τέλος που προσπάθησε να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Καϊτεζίνης πριν την πανδημία, 45 λεπτά το τετραγωνικό για να φτιαχτούν δρόμοι. Που κόπηκε τέλος πάντων και λόγω της πανδημίας και λόγω της αποκεντρωμένης. Μήπως δεν πρέπει να δείτε και την ίδια επικίνδυνη γραμμή, αυτή τη λογική του πάμε και βλέπουμε, που είδαμε και στα ΤΕΜΠΗ, να δουλεύει και εδώ, σε επίπεδο του Δήμου. Τι γίνεται με την αντισυνική τώρα και στο σχολείο μας. Έχουμε ξεχάσει πότε ήταν τελευταία φορά, είναι πάνω από 15 χρόνια, που έχει γίνει κάποια μελέτη της στατικότητας των κτηρίων. Μόνο τα τελευταία χρόνια, μόνο αυτά που ξέρω εγώ, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και στη Βουλή και εδώ στο Δήμο, σαν Λαϊκή Συσπήρωση και Δημοτική Σύμβουλη στο Δήμο πλέον Σκοπιάτα, στην Περιφέρεια, σαν Συλλογική Φορείς, Συλλογική Γονέων, η Ένωση Γονέων, βάζουν συνεχώς το θέμα της μελέτης της στατικότητας των κτηρίων. Και ξέρετε τι είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν φέτος για πρώτη φορά να πούμε 25.000 ευρώ για τη μελέτη της στατικότητας των κτηρίων, τη στιγμή που ο Δήμος έδωσε για μία συναυλία για το τριήμερο, για το τριήμερο των εκδηλώσεων στο Χορδιάτη, 40.000 ευρώ για να γίνουν τρεις μέρες εκδηλώσεις. Και δεν λέω να μην γίνουν εκδηλώσεις, να γίνουν εκδηλώσεις. Αλλά το βάζω τον αριθμό για να δείτε τη διαφορά και για τα μεγέθη τα οποία μιλάμε. Μιλάμε για 60-65 σχολεία με 25.000, τρεις μέρες εκδηλώσεις, 40.000 θα πρέπει κάποιους αριθμούς παρακάτω. Και τι μας είπε ο Δήμαρχος όταν βρεθήκαμε για την αντιστοιχή θωράκιση πριν 10 μέρες με τους συλλόγους γονέων, ότι έχει πάει, λέει, στα ΚΤΙΠ, στις κτηριακές υποδομές. Οι εργαζόμενοι εκεί είναι στο ένα χέρι στα δάχτυλα του νοσοκομείου, αν είναι στα δύο. Για όλα τα σχολεία όλες τις χώρες για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Τι θα γίνει λοιπόν, αν γίνει το κακό? Θυμίζω ότι πριν 2-3 χρόνια ο σεισμός έγινε εδώ, στο Ζεστοχώρι, στο δάσος του Σεξού, εκεί που πάνε και κάνουμε βόλτες, μέσα στη μέση κάτω του πανόραμα. Τι θα γίνει άμα γίνει το κακό λοιπόν? Θα πούνε οι ευθύνες, ο ένας, ο άλλος και ούτω καθεξής. Τι έγινε με το ζήτημα των ευθυνών? Τι γίνεται μάλλον με τη λασοπροστασία? Και εδώ βάζουμε το θέμα συνεχώς. Είμαστε ένας Δήμος που είμαστε μέσα στο δάσος, γύρω-γύρω από το δάσος. Εδώ το ποσό είναι ακόμα πιο μεγάλο από την αντισυνική θωράκιση, σαν τις 35.000 ευρώ. Ξέρετε πόσο πληρώνουμε στο Δήμο για να κάνουμε τον αποχαιρισμό? Είναι αυτά τα οχήματα που θα δείτε εδώ πίσω, παραταγμένα για να φαίνεται ότι έχουμε ένα συστηματό για το χιονιά και την ίδια τη μάχη. Μισό εκατομμύριο το χρόνο δίνουμε για να είναι αυτά τα οχήματα εδώ. Και την ίδια στιγμή για να καθαριστεί το δάσος, για να μην έχουμε πρόβλημα το καλοκαίρι και να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε το 1997, δίνουμε μόλις 35.000 ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτά τα δίνω σαν παραδείγματα για να καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί και εδώ ούτε ο Δήμος ήρθε να απαντήσει, να απαιτήσει, να θέσει ζητήματα. Είχαν βγει αυτή η αριθμή δημόσια ήδη με τις μεγάλες πυρκαγιές που γίνανε πριν 10 χρόνια. Αλλά και στα ζητήματα τα επόμενα δεν βλέπουμε να απαιτούν, να ζητάνε, αλλά ίσα ίσα παίζουν έναν άλλο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι έγινε με το τέταρτο δημοτικό σχολείο της Πηλαίας που έπεσε η οροφή? Εδώ έχουμε και μια φωτογραφία για να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Αν δεν ήταν εκείνη η δασκάλα, θα είχαν σκοτωθεί τα παιδιά. Δεν θα είχαν μπύρα. Και αν δεν σκοτωνόντουσαν κάποιοι υπερβάλλες, θα είχαν σακατευτεί. Αν βλέπατε τις δηλώσεις των αντιδημάρχων και των αλλονίων για αυτή την κατασκευή, που μιλούσαν όπως πάντα για μαργαριτάλια, για είναι οι αγαπημένες εκφράσεις στα κλισέ. Κατά τα άλλα, εμείς έχουμε την ξύλινη γλώσσα. Έτσι. Τα διαμάντια τα οποία φτάθηκαν κτλ. Έπεσε η οροφή. Ποιος ανέλαβε την ευθύνη, μάθετε? Εγώ δεν έχω μάθει. Και εδώ πέρα, όχι ο εργολάβος, όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι γρήγορα να καθαρίσουμε να μην φαίνονται τα προβλήματα. Έτσι. Και να μην δούμε τις ζημιές τις οποίες υπήρχαν. Και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι και πώς γίνεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Άνοιξε η συζήτηση για την αιτία του προβλήματος. Σε αυτό το παράδειγμα που φέρνουμε εδώ. Ποια είναι η αιτία του προβλήματος? Ότι δίνονται τα έργα σε εργολάβους, δίνονται τα έργα σε ανθρώπους που κυνηγάνε το κέρδος, δίνουν όσο χαμηλότερο γίνεται για να πάρουν το μεγαλύτερο κέρδος και να πάρουν τη δουλειά. Και το αποτέλεσμα είναι να βάλουν κάτι και δούλες
δεν φτάνουν να κρεμάσουν ούτε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία και να έχουν το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Άρα με αυτά τα παραδείγματα θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο κάτι έξω από εμάς όλες αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς είναι ζητήματα τα οποία τα ζούμε και τα οποία πρέπει να μπουν σαν προτεραιότητα για να μπορούμε να συζητάμε και να μην τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί να σας πω κάτι. Αν μας ερωτηθεί το λοιπόν το παιδί, ας μην εκφραστώ καλύτερα με άσχημα λόγια, αλλά λίγο με ενδιαφέρει το τι θα γίνει τελικά και ποιος θα μπει στη φυλακή και αν μπει και αν μπει. Το θέμα είναι να το προλάβουμε και σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε, δουλεύουμε και μέσα στο κίνημα και σε μαρσουρίσου που θέλουμε να δούμε. Κυρίες και φίλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος, οι αυτοί που τους αρέσει να ονομάζουν αυτοδιοικητικοί, βασίζουν να μας πείσουν ότι είναι ανεξάρτητοι. Βασίζουν να μας πείσουν ότι ο Δήμος δεν είναι η κυβέρνηση, ότι αυτοί ασχολούνται με τα προβλήματα του λαού και δεν πρέπει να τα πούμε τα πράγματα καθαρά. Τι είναι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα? Πρακτικά είναι, παίζουν το ρόλο του παλιού κομματάρχη. Είναι ο νέος τύπος Γκόντζου. Την ομοθυμία που μας αρέσει να μπει. Τι κάνουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι και προωθούν όπως έδειξε και προηγούμενα τη διαδικασία και από την άλλη απορροφούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, δουλεύουν για να σταματήσουν οι ίδιες αντιδράσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση και διάφοροι άλλοι φορείς έχουν ανοίξει τη στρόφιγγα των χρημάτων μέσα από διάφορα προγράμματα διαχείρισης της φτώχειας, μέσω κοινωνικών πολιτικών, μέσω διαφόρων μηχανισμών με τους οποίους αποπροσανατολίζουν ουσιαστικά τον λαό. Δίνουν την ψεύτικη εικόνα ότι είναι στον πλάι του, την ίδια στιγμή που προωθούν μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Και αλήθεια, τι κάνουν όλοι αυτοί μπροστά σε αυτή την επίθεση που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις σε δικαιώματα και κεκτημένο λαό? Τίποτα. Ίσα-ίσα αξιοποιήθηκαν για να περάσουν αυτές τις πολιτικές με τις διάφορες μορφές συνδιαπασχόλησης που έχουμε μέσα στους Δήμους, με εργασία ορισμένου χρόνου που έχουμε μέσα στους Δήμους. Με ιδεολογική προσπάθεια μέσα από δηλώσεις και μαθήματα για να μας πείσουν πως πρέπει να πάμε στην επιχειρηματικότητα ή πρέπει να προωθούμε το ένα πρόγραμμα ή το άλλο πρόγραμμα τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να μην μιλάμε γενικά, πείτε μου να δούμε εδώ, στο Δήμο το δικό μας, στη Δημοτική, την αρχή τη δικιά μας, πότε έθεσε ζητήματα για τα σχολεία του Δήμου μας που για παράδειγμα στο Γυμνάσιο του Φιλίδου δεν είχαν καθηγητές μέχρι τα Χριστούγεννα? Που έχουμε δημόσιες μονάδες. Που δεν έχουμε μάλλον δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας πουθενά στο Δήμο και εκεί που ακόμα που πήγανε στο Χωριάτι για παράδειγμα, κάποια ιατρία, αλλιάσματα έχουν μείνει πρακτικά χωρίς γιατρούς και προσωπικό. Επιστολές προς τους υπεύθυνους, έλεγα στον κόσμο ότι έχουμε ζητήσει να γίνει και περιμένετε. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι είμαστε τα μέλη του Δημοτικού Προσωπικού Κόμματος, άλλοι άνθρωποι που μπορούν να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά συμπορεύονται τελικά εκτιμώντας τις τάσεις και τις θέσεις του κόμματος. Δεν κοροϊδεύουμε τον λαό, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν φοράμε μάσκες, δεν λέμε άλλα την ίδια στιγμή που κάνουμε άλλα. Και να μας απαντήσει για παράδειγμα ο κατά τα άλλα ανεξάρτητος κύριος Καϊδεζίνης, εδώ, στο Δημαρχείο το δικό μας, τι ήταν αυτή η εκδήλωση που έγινε πριν 10 μέρες με τη συμμετοχή του κ. Μπακογιάννη, του κ. Ζέρβα, για να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του υποψήφιου στην Βίδα της Αμνίκης, κύριε Καράβου. Κομματική εκδήλωση δεν ήταν? Πού πήγε το ανεξάρτητο, το, πώς το λέμε, όχι τα γυκρομόφωνα, το αυτοδιοικητικό, το οποίο κατά τα άλλα ασχίζουν να δείξουν την υπέρα. Φίλοι, δεν τα γεγονότα στα Δέλφη, αλλά και τώρα, ειδικά αυτές τις μέρες που έχουν διακηρυχθεί οι εκλογές. Τόσο με εκλογές που και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος. Την ανάγκη να υπάρξει μια δυνατή και σταθερή κυβέρνηση. Και τώρα του λένε τι σημαίνει σταθερή κυβέρνηση, τι σημαίνει δυνατή κυβέρνηση. Σημαίνει ότι θα μπορεί αυτή η κυβέρνηση να νομοθετεί χωρίς καμία δυσκολία, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να μπορεί το εργατικό λαϊκό κίνημα να πιέσει για να πρέπει να κατακτήσει ή να σταματάει τις δυνατές πολιτικές. Είναι αυτό προς όφελος μας, είναι αυτό προς όφελος του λαού, είναι αυτό που θέλουμε τελικά? Τι είναι, τι σημαίνει, τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση τα 4 χρόνια? Είχαμε. Είπα και πριν το διπλασιασμό της τιμής των ΟΑΝ δομικής θεραπείας. Τώρα, πριν λίγο καιρό, έδωσε τη δυνατότητα στους νοσοκομιακούς γιατρούς να μπορούν να ρίχνουν ιδιωτικά ιατρία και στους ιδιώτες να μπαίνουν να κάνουν χειρίσεις μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Έχουν αλλαγές στα πανεπιστήμια που ενισχύουν ακόμα περισσότερο το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, τα δίδακτα, την ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία. Έχουμε προμήθεια όπλων και αεροπλάνων
με κριτήριο της ανάγκης του ΝΑΤΟ. Σήμερα έκλεισε το Κισέα καινούργια παραγγελία με πειράματος από το Ισραήλ. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, εκατομμύρια ευρώ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είχαμε ιδιωτικοποίησεις ναυπηγείων, των ναυπηγείων της Ελευσίνας, την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, τον Άμμο Χατζηδάκη, μια σειρά από όλα αυτά τα μέτρα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μέτρα τα οποία οφειλούν τον λαό. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Δεν χρειάζεται να έχουμε μια δυνατή κυβέρνηση, μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος και ο λαός μας είναι μια κυβέρνηση που να είναι αδύναμη και ένα δυνατό κίνημα που να διεκδικεί όλα αυτά που έχει σήμερα ανάγκη ο λαός. Αυτό είναι που χρειάζεται να βγει από αυτή την εκλογική διαδικασία και όχι αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν μέσα από τις τηλεοράσεις και την προπαγάνδα την οποία δουλεύουν. Από την άλλη, δείτε το ΣΥΡΙΖΑ και μας μιλάει για την προοδευτική κυβέρνηση. Ποια είναι αυτή η προοδευτική κυβέρνηση? Για να θυμηθούμε λιγάκι. Είναι αυτή η κυβέρνηση που ολοκλήρωσε την ιδιωτικοποίηση των τρένων. Είναι αυτή που πέρασε το μνημόνιο του 2015. Είναι αυτή που έφερε τον νόμο Αξιόγλου πάνω στον οποίο πάτησε ο νέος νόμος της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε αυτή την δημοκρατία. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έβαλε την ενέργεια στο χρηματιστήριο της ενέργειας και στο εμπόριο ρήπων, σύμφωνα με τις επιταγές 41 και που οδήγησε στην αύξηση των τιμών του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Είναι άραγε προοδευτικό το να είσαι με τον ΝΑΤΟ και να μετατρέψει τη χώρα σε μια μεγάλη ατομική βάση? Θυμίζω Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Στεφανοβίκιο και θέλαν κι άλλα, κι άλλα νησιά, κι άλλες εγκαταστάσεις να δοθούν για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Είναι προοδευτικό να κάνεις κυβέρνηση με τον Καμένο? Είναι προοδευτικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την ίδια στιγμή απέριψε τις τροπολογίες που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας? Πάρα πολλές. Δείτε μόνο ορισμένες που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Την απαγόρευση των πληστηριασμών, την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, τη μείωση του κόστους παραγωγής για τους φτωχούς αγρότες, την επαναφορά και την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις στο δημόσιο που έχει κοπεί. Όλα αυτά τα καταψήφισε. Οι δυνάμεις που κατά τα άλλα είναι προοδευτικές και θέλουν να μιλήσουν για μια προοδευτική κυβέρνηση. Είναι λοιπόν κάλυπτο αυτό το σύνθημα. Είναι ένα σύνθημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε αντίστοιχο με το δημοψήφισμα του 2015, που ο κόσμος πήγε και ψήφισε το όχι και ξαφνικά αυτό το όχι άλλαξε με ένα τεράστιο ναι, μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα. Δεν περιμέναν καν την επόμενη μέρα να αλλάξουν αυτό το όχι. Είναι ακριβώς η ίδια λογική, είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι που το παίζουν. Άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η συνταγή του κάθε επόμενου κυβερνητικού προγράμματος έχει τέτοιε συστατικά. Και ποια είναι αυτά? Είναι δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι δεσμεύσεις στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που προκαλούν όλα αυτά ασφυξία και επικίνδυνες συνθήκες για τη ζωή του λαού. Και επειδή έχουμε πείρα τις διάφορες κυβερνήσεις, και από τις σταθερές και από τις άλλες, έχουμε πείρα και από πανευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Τι έκανε ο Μακρόν, που κατά τα άλλα όλοι γλεντούσαν που βγήκε στην κυβέρνηση και έφυγε η άκρα δεξιά και τι καλά και τι ωραία που είναι τόσο ο προοδευτικός και καλός άνθρωπος, ανεβάζει τα όρια της αξιολόγησης και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή εκατομμύρια βρίσκονται στους δρόμους, διεκδικούν, παλεύουν για το αυτονόητο. Για να μην πρέπει ο άνθρωπος να δουλεύει μέχρι την ώρα να πεθάνει. Τι γίνεται στη Γερμανία αυτές τις μέρες? Τα ίδια αντίστοιχα θέματα με τις μεταφορές, με τα ζητήματα ακρίβειας. Πάλι και εκεί ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Τι γίνεται από όλες αυτές τις κυβερνήσεις που μας εμπλέκουν, κυριολεκτικά μας εμπλέκουν στον πόλεμο που αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην Ουκρανία και που στείνεται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο? Όλο και περισσότερο αν μεταδόθηκαν προχθές σε αυτή τη διαδικασία και ακούγεται ότι για παράδειγμα τα Χανιά έχει 8 σημεία που θα δεχθούν επίθεση σε περίπτωση πολέμου γύρω-γύρω από την περιοχή. Άρα αυτό είναι η ισχυρή κυβέρνηση. Και εδώ βλέπουμε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Αλλά στο λέω και στο επίπεδο του Δήμου. Τι σημαίνει ισχυρή κυβέρνηση? Γιατί αν θυμάστε με την απλή αναλογική, τέθηκε θέμα ότι δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα στους Δήμους. Για να δούμε τη δική μας, εδώ το δικό μας το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, που είναι μια ισχυρή κυβέρνηση με το 50% που έχει ο Σκέντεζήνη. Έκλεισε τους παιδικούς σταθμούς. Έναν έχουμε σε όλο τον Δήμο, Πηλαία Σκοτία, τη μόνο στην Πηλαία. Πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα της καθημερινότητας? Τι απαντήσεις δίνει σε οποιοδήποτε ζητάει οτιδήποτε δεν συμβεί με τις δικές του επιλογές? Συνήθως βλέπουμε την αγωνία,
το πρόγευμα ή στην καλύτερη την κλασική φόρμα που λέει ότι το παραπέμπω στον αντίστοιχο αντιδήμαρχο και είμαι στη διάθεσή σου, φίλε μου, για να σου δώσω απαντήσεις. Απαντήσεις που συνήθως δεν παίρνεις ποτέ από όλη αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αυτό είναι το πείρα σε όλο αυτό. Φίλες και φίλοι, μια κυβέρνηση διαδέχεται την επόμενη. Η μια κυβέρνηση πατά στους νόμους που προώθησε το νόμο. Και εδώ θέλω να αναφερθώ λίγο στο παράδειγμα του νερού, που είναι και σημαντικό αλλά και επίκαιρο και χαρακτηριστικό. Η κυβέρνηση σήμερα με την αλλαγή της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, την ρυθμιστική αρχή ενέργειας απορριμμάτων και ίδρυυσης, ουσιαστικά προωθεί ακόμα περισσότερο την εμπορευματική λειτουργία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το νερό από κοινωνικό αγαθό έχει μετατραπεί σε ένα εμπόρευμα. Δεν είναι όμως μόνο σήμερα αυτό, δεν γίνεται τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά, ήδη από το 1997 με το 2001 η κυβέρνηση του Πασόκ τότε μετέτρεψε την ΕΙΑΦ σε ανώνυμη εταιρεία, την εισήγαγε στο χρηματιστήριο, αυτό σημαίνει πλέον ότι είναι το οικονομικά κριτήρια. Το 2003 με τους φίλους του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας ενσωματώνεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Το 2008-2009 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε το ποσοστό της ΕΙΑΦ εξαγορέζεται από τον πολυεθνικό κολοσσό Σουέζ. Το 12 με κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία που ήταν μαζί περνάει στο Ταϊπέδι με το χείο του Δημοσίου. Το 16 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περνάνε το 51% στο υπερταμείο. Το 17 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει δικία για την τιμολόγηση του νερού που εξειδικεύεται περαιτέρω Ευρωπαϊκή Ολυγή. Και τώρα επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία να πάει ένα βήμα παραπέρα με την ρυθμιστική αρχή. Άρα βλέπετε αυτό που είπαμε και πριν. Το ένα πάει μετά το άλλο. Ο ένας πατάει στο ένα του προηγούμενου. Συνεχίζουμε παρά τα λόγια αυτά τα οποία, πολλά τα οποία μας λένε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών? Είναι η ΕΙΑΦ να λειτουργεί ολοένα περισσότερο με δυτικοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή να λειτουργεί σε μια επιχείρηση που πρέπει να βάσει τα κέρδη της, μια εταιρεία που πουλάει το εμπόρευμά της που είναι το νερό. Σε αυτή τη λογική βλέπουμε ότι συνέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις, σε αυτή τη λογική μου συμβάλλουν και οι Δήμοι. Γιατί δεν είναι μόνο η ΕΙΑΦ. Είναι για παράδειγμα και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης άβρεσης, η ΔΕΙΑΧ στο Δήμο το δικό μας που έχει την περιοχή του Χωτιάτη, που και εκεί λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό είχαμε για παράδειγμα και την αύξηση στα τιμολόγια του νερού στο Χωτιάτη, στη ζώνη του Χωτιάτη. Γι' αυτό έχουμε και τους παραπάνω φόρους και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε εκείνη την περιοχή που λένε πολύ περισσότερα και από τις άλλες περιοχές του Δήμου μας. Και είναι χαρακτηριστικό γιατί τώρα οι Δήμαρχοι έρχονται σε αντίθεση με την κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, δεν ανοίγουν όμως τίποτα σχέση με την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία. Το ζήτημα είναι ποιος θα πάρει το μαγαζί, αν θα δοθούν όλα στην ΕΙΑΦ και στην αντίστοιχη της Αθήνας, όπως την θυμάμαι τώρα, την ΕΙΔΑΠ, ή αν θα μείνουν στους Δήμους για να λειτουργούν όμως με την ίδια λογική και με την ίδια φιλοσοφία. Τίποτα για το προκείμενο του πώς λειτουργούν σήμερα αυτά και πώς μπορεί να μειωθεί τελικά το κόστος για τον λαό. Φίλες και φίλοι, πότε κέρδισε ο λαός κάτι? Μόνο όταν διεκδίκησε, μόνο όταν απέτησε, μόνο όταν πάλιξε. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Δεν είναι κάτι γενικό, ούτε είναι μόνο μέσα από τεράστιες κινητοποιήσεις. Γίνεται παντού από το να ζητήσεις καλύτερο λογοκάμματο, να ζητήσεις κάτι για το σχολείο σου, να ζητήσεις να μην περάσουν αυτά που περνάνε. Πολλές φορές σε συζητήσεις και με φίλους και άλλους ανθρώπους τίθεται πάνω το θέμα. Τι μπορεί να γίνει? Και δεν είναι λίγες φορές που η απεσιοδοξία κυριαρχεί στην ίδια των ανθρώπων. Εμείς απαντάμε. Και λέμε πως ναι, μπορεί να γίνουν πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε φρένο στις αρνητικές εξελίξεις. Μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, στις σύγχρονες συνθήκες. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι να πιστέψουμε ο λαός, όταν λέω εμείς, με το ΠΟΕ, εμείς πιστεύουμε μια χαρά, να πιστέψει και ο ίδιος ο λαός στη δύναμή μας, στη δύναμή του. Και σε αυτή την προοπτική το ΚΚΕ δίνει και δείχνει τον δρόμο μέσα από αυτό το σύνθημα που ακούστηκε ήδη σήμερα και θα ακουστεί πολλές φορές. Πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Κόντρα σε αυτούς που σπέρνουν την απογοήτευση και την ορολατρεία, που λένε πως η λύση των προβλημάτων θα έρθει από κάποιους σωτήρες, κάποιους σούπερ ήρωες που θα μας φτιάξουν τη ζωή και που τελικά αυτό το παραμύθι τελειώνει μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Τότε αρχίζουν οι δυσκολίες και ο ρεαλισμός που πρέπει να πάμε δεν γίνονται αυτά τα οποία λέγαμε. Δείχνουμε λοιπόν τον δρόμο μέσα από την οργάνωση του λαού και εδώ είναι, αν θέλετε, και η πραγματική ενότητα
που θέλουμε και για την οποία δουλεύουμε. Την ενότητα των εργαζόμενων, των αυτοπασχολούμενων, των νέων, των γυναικών, στη βάση πια, στη βάση των δικών τους αναγκών, στη βάση των δικών τους συμφερόντων και όχι την ενότητα της καρέκλας πολιτικών στελεχών για το ποιος θα κάνει μια κυβέρνηση, ένα υπουργείο ή μια θέση από εδώ και από εκεί. Και εδώ έχουμε πείρα στο αν αυτό το σύστημα το οποίο θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι ρεαλιστικό, πραγματικό και δεν είναι λύση. Είδαμε πως είναι μια πραγματικότητα στην Τουρκία που βλέπουμε εδώ στην εικόνα πίσω μας, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας μπήκε μπροστά παρά το πολύ μικρό, τις πολύ λίγες δυνάμεις που έχει και οργάνωσε το λαό και μέσα από αυτή την οργάνωση μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίσανε από το σεισμό που έγινε εκεί πέρα, γιατί το κράτος χάθηκε σε εκείνη τη φάση. Το μόνο που κάνετε να κυνηγάτε στρέφει του Κομμουνιστικού Κόμματο για να του βάλουν φυλακή. Όχι να πάνε να λύσουν τα προβλήματα που είχαμε. Το είδαμε στις πυρκαγιές στην Εύβοια πέρυσι, που ο λαός οργάνωσε και εκεί τη λύση του προβλήματός του. Και σβήνοντας τις πυρκαγιές, είτε μετά με την αλληλεγγύη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους, το βλέπουμε στις κατακτήσεις, στους ταχυμεταφορείς, στο λιμάνι, στην Πειραιά και αλλού. Το είδαμε όμως εδώ και στο δύο μας. Όταν οι γονείς βγήκαν μαζικά μέσα από τους συλλόγους, με αυτό που έγινε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Τότε για πρώτη φορά γρήγορα γίνανε οι διαδικασίες και το οικόπεδο δόθηκε τελικά, αγοράστηκε από το Δήμο για το σχολείο. Περιμένουμε να γίνει όμως, γιατί στα λόγια όλα προχωράει σε αυτή τη δουλειά. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος, έτσι μπορούν να δοθούν οι λύσεις, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής μας καθημερινά και παντού. Και σε αυτή την κατεύθυνση παλεύει το ΚΚΕ, με όλες τις δυνάμεις μας, στο κίνημα, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μάθησης, στους συλλογικούς φορείς, στα δημοτικά συμβούλια και στο κοινοβούλιο. Και οι εκλογές της 21ης του Μάη θέλουμε να μετατραπεί σε μια μέρα που θα εκφραστεί η αντίθεση στην πολιτική των πληστηριασμών, της ακρίβειας, στην πολεμική εμπλοκή, όπως είπα και προηγούμενα, όλων αυτών των πολιτικών που οδηγούν σε εγκλήματα τύπου τεμπών. Θέλουμε οι εκλογές της 21ης του Μάη να είναι η μέρα που θα δυναμώσει το ΚΚΕ όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί? Γιατί η ψήφος του ΚΚΕ σημαίνει απόρριψη αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών, σημαίνει απόρριψη αυτών των κυβερνήσεων που ασκούν σταθερά πολιτικές που είναι αντίθετες προς τη συμφέροντα του λαού. Γιατί η ψήφος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας δεν θα πάει όπως είπε ο Γιάννης Οδωρής πριν, ούτε για να γίνει κυβέρνηση με τον έναν ή τον άλλον, ούτε για τάχα προοδευτική διακυβέρνηση, ούτε για να υποστηρίξουμε παλιά και νέα μνημόνια, ούτε για να γίνει η Ελλάδα πληντήρη της ακροεξάρτητας του ΝΑΤΟ. Γιατί όπως είπαμε και προηγούμενα, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σημαίνει ενίσχυση του εργατικού και του ευρύτερα του λαϊκού κινήματος. Γιατί με όλες τις δυνάμεις, με τους βουλευτές, τους συμβούλους, τα στελέχη και τα μέλη του θα είναι μπροστά στους αγώνες. Εμείς δεν είμαστε αλληλέγγυοι. Είμαστε πρωταγωνιστές. Εκεί που γίνονται οι αγώνες, στα σπίτια που τα παίρνουν τα φαντς, στους χώρους δουλειάς, εκεί που οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους, στους αυταπασχολούμενους, εκεί που ο λαός ζητάει μια καλύτερη ζωή. Δυνατό που κουέ λοιπόν, γιατί είμαστε το κόμμα εκείνο που δεν έχουμε καμία δέσμευση από βιομηχανούς, από εφοπλιστές, από τραπεζίτες, γενικά από καπιταλιστές. Δεν έχουμε δέσμευση ούτε απέναντι σε άλλους μηχανισμούς, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αναδεικνύουμε την ανάγκη ο αγώνας για την ειρήνη να συνδεθεί με την πάλη και την αποδέσμευση από αυτούς τους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο αγώνας ενάντια στον άδικο πυραμιστικό πόλεμο πρέπει να βρει διέξοδο στη δίκαιη λαϊκή πάλη που θα βάλει τέρμα στις αιτίες που γεννούν το συγκεκριμένο πόλεμο, ούτε και τις αιτίες που γεννάνε και αυτό που λέμε την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Γιατί αποκαλύψαμε και αποκαλύπτουμε ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον Ρωσοανατολικό πόλεμο στην Ουκρανία και στους ευρύτερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύει τη χώρα ούτε από την πολεμική εμπλοκή, ούτε και από τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Ανατολικής Τουρκίας από το στο Αιγαίο και αλλού. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αποκάλυψε τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου στην Ουκρανία για να μην πάρει ο λαός το μέρος κανενός. Πως κερδισμένοι από την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς βγαίνουν μόνο οι μεγάλοι, όπως κάνουν οι εφοπλιστές που κάνουν χρυσές δουλειές με τη μεταφορά και του Αμερικάνου και του Ρώσου πετρελαίου, και με τον ένα και με τον άλλο. Και που θα αυξήσουν τα έσοδά τους από το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα παίρνουμε τώρα, αντί για το φυσικό αέριο που παίρνουμε πριν. Δυνατό που κουέ, γιατί δεν μας άρεσαν τα λόγια του. Γιατί λένε την αλήθεια,
παλεύουμε χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος. Θυμηθείτε τις στάσεις του κόμματός μας απέναντι στην κυβέρνηση της αριστεράς το 2012, όπου είπαμε την αλήθεια για το ρόλο της, επιβεβαιωθήκαμε με την κυβέρνηση 15-19 και μπορούμε σήμερα να σας μιλάμε κοιτάζοντας στα μάτια. Ψήφω στο ΚΚΕ γιατί προσπαθεί να ενώσει τις λαϊκές και ναϊκές διεκδικήσεις κάτω από το σύνθημα που είπα και πριν, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό στον δρόμο της ανατροπής, για να γίνει αφέντης του πλούτου που παράγει, να ζήσει σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας. Δυνατό ΚΚΕ, γιατί έχουμε πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Πρόταση σε σύγκρουση με τη δικτατορία του κεφαλαίου στην οποία ζούμε σήμερα. Ένα πρόγραμμα το οποίο στην υγεία καταργεί την επιχειρηματική δράση που την πλήρωσε όλη αυτή την πανδημία, που καταργεί την επιχειρηματική δράση στην ενέργεια, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και η εξάλληψη της ενεργειακής στόχης για τον λαό, που αποδεσμεύει τη χώρα από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον λαό κυρίαρχο στην εξουσία, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και διαμορφώντας διεθνείς σχέσεις στη βάση των ιδέων φέρους με όλους τους λαούς. Ένας πύραυλος, μερικά εκατομμύρια. Μία πτήση που έχουμε αυτή τη στιγμή που καλύπτουμε το πεδίο, το Σκοπείο της Βόρειας Μακεδονίας. Μερικά εκατομμύρια είναι αυτές οι πτήσεις που βγαίνουν ευρώ, που πληρώνει η Ελλάδα για αυτούς τους σχεδιασμούς. Έχει πρόγραμμα που τεκμηριώνει ο λαός μας ότι σήμερα μπορεί να ζήσει ο λαός με σύγχρονα δικαιώματα και ποιότητα ζωής που αντιστοιχεί στον 21ο αιώνα, στη δυνατότητα της εποχής μας. Ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, η αξιοποίηση του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού, η αποδέσμευση από τους περιοριστικούς οργανισμούς είναι αυτά που μπορούν να απογειώσουν την ανάπτυξη της χώρας με κριτήριο της διασφάλισης της λαϊκής ευημερίας. Μόνο αυτό το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τελικά συνολικά και ρεαλιστικά το πρόβλημα της χώρας. Η σοσιαλιστική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση είναι το πραγματικό νέο στον 21ο αιώνα, είναι αυτό που εξασφαλίζει τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. Αντίστοιχα και στις εκλογές του Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, να δυναμώσει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, η λαϊκή συσπείωση, στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Γιατί και εδώ, στην πράξη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δείξανε πως στεκόμαστε καθαρά, σταθερά απέναντι σε αντιλαϊκές προεκλογές. Είμαστε αυτοί που θέτουν μια διαφορετική ατζέντα συζήτησης. Στην τετραετία, θέσαμε ερωτήματα για την αντισημική θαλάξη, όπως είπα και πριν, το δημόσιο πεδίο, για την πυροπροστασία, για τα μέτρα προστασίας της υγείας στα σχολεία, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κατάσταση των ιατρείων στο Χορτιάτι, για τη συγκοινωνιακή σύνδεση της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτι, για το πρόγραμμα Άθληση για Όλους, για το ειδικό τέλος για την ανέλυση στο σχολείο, για τις πλημμύρες που είχαμε και τα σπίτια που πλημμύρισαν στο Χορτιάτι, αλλά και για ζητήματα όπως αυτά. Τον κατοίκων εδώ στο πανόραμα της οδού Πότου, που ο δρόμος τους κατεβάζεται και μπορούν να λύσουν το πρόβλημα χρόνια τώρα, για τα ζητήματα με τα αδέσποτα σκυλιά και τα μεγάλα προβλήματα και στα πιλιώτικα και στο ασβεστοχώρι και αλλού, για τη λειτουργία του δάκτυλου στο ασβεστοχώρι που οι ομάδες τρώγονται μεταξύ τους και ένας θέλει να επιβάλλει στον άλλο να θα γίνει και πώς θα γίνει. Αναλύξαμε με ανακοινώσεις την κατάσταση στην υγεία, στα σχολεία, στα διάφορα δάνεια που πήρε η Δημοτική Αρχή. Φτιάχνουμε τώρα του δρόμου στο Χορτιάτι. Μπράβο, καλά κάνουμε και είναι αυτό με το που πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά πήρανε μερικά εκατομμύρια δάνεια και θα πληρώσουμε εμεί μέσα από τη φορολόγηση για να γίνουν αυτά τα έργα όπω και αλλού. Το κλείσιμο των παιδικών σταθμών που αναδείξαμε, τι απολύσει εργαζόμενων και άλλα πολλά. Αυτά ήταν κάποια από τα οποία κάναμε σε αυτή την τετραετία. Άρα ψήφω στη λαϊκή συσπήρωση για να μπούμε μπροστά για τη μαχητική διευθυντική στάση υπέρ των συμφερόντων του λαού και των δημοτών. Και εδώ υπάρχει πείρα στο τι σημαίνει Δήμος με διοίκηση Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχουμε την πείρα από την Πάτρα, όπου εκεί προχώρησαν πράγματα, εμποδίστηκαν αντιλαϊκά μέτρα και προφανώς δεν μπορείς να τα λύσεις όλα με μια δημοτική αρχή, γιατί εμείς λέμε και εδώ την αλήθεια. Και τονίζουμε πως μια διοίκηση ενός Δήμου δεν μπορεί από μόνη της να αλλάξει τη συνολική εικόνα στην τοπική διοίκηση της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουν και να έχουμε ανάλογα πραγματικότητα και σε άλλους Δήμους. Να πολλαπλασιαστούν στις επερχόμενες εκλογές αυτές οι δυνάμεις που θα στηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και να παίζουν ρόλο διοίκησης στους Δήμους, να δείξει ο λαός και τοπικά τη δύναμή του, να πολλαπλασιάσει τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να κερδίσει βήματα, να ανοίξει και από εδώ το μετερίζει στον δρόμο μιας συνολικής ανατροπής. Και με αυτή τη ματιά στεκόμαστε ως υποψήφιοι της λαϊκής συσπήρωσης απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές. Δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να οργανώσουμε την πάλη. Τη διεκδίκηση και μέσα στο Δημοτικό του Συμβούλιο, κυρίως έξω,
σε συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα, συμβάλλοντας στην οργάνωση των εργατικών, των λαϊκών δυνάμεων ενάντια στην πρόσφαση των αντιδραστικών κερατοπών και στην τοπική διοίκηση. Δυνατό κουκουέ λοιπόν με ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση για να αλλάξει η κατάσταση και στο Δήμο μας. Φτάνει πια από το 1997, είναι η ίδια δημοτική αρχή. Έχει τώρα κοντά 30 χρόνια. Έχει τώρα νομίζω να δούμε και κάτι διαφορετικό από αυτή τη διαδικασία. Να δυναμώσει λοιπόν πάλι. Γιατί εμείς ξαναλέμε, δεν είμαστε σωτήροι που θα λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς θα παλέψουμε όλους εσάς να λύσουμε τα προβλήματα. Για μια ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισυσμική προστασία. Με βάση έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να μην θρυνούμε θύματα καταστραμμένες υποδομές και περιουσίες. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής στέγης χωρίς ιδιώτες και συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής, κυρίως στην περιοχή της Πηλαίας, για να μην υπάρχουν μαθητές σε κοντέινερ, αυλές που δεν χωράν και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Αίθουσες που αν εισγίνει κάτι σε ένα σχολείο δεν θα μπορούν να φύγουν, δεν υπάρχουν καν δρόμοι εξόδου ασφαλείας από αυτή τη διαδικασία σε διάφορα σχολεία στο Δήμο του δικό μας. Και δεν υπερβάλλω αυτή τη στιγμή. Για τη διεκδίκηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενταγμένη όμως στο δημόσιο δίκτυο, όχι δημοτικά ιατρία του Δήμου που θα δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς, αλλά δημόσια από το Υπουργείο Παιδείας που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας σε όλα τα δημοτικά διαμέρισματα. Και στην Πηλαία, και στο Πανόραμα, και στο Χορτιάτι, και στο Σωστοχώρι, και στο Φιλιδό, παντού. Και όχι μόνο κάπου μακριά. Για να προχωρήσει η δημιουργία του νοσοκομείου πέρα στο Φιλιδό που σταμάτησε. Και σταμάτησε γιατί ο χορηγός έκανε πίσω το ίδιο μας σταθμός. Εμείς τι λέγαμε, πρέπει να γίνει το νοσοκομείο, αλλά πρέπει να είναι δημόσιο νοσοκομείο. Από τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση τη λογική που πρέπει να υπάρχουν τα νοσοκομεία και όχι με βάση το τι θέλει να κάνει ο κάθε χορηγός που προσπαθεί να δείξει ένα φιλικό πρόσωπο ή να πάρει από πίσω απαλλαγές και άλλα τα οποία παίρνουν διάφοροι χορηγοί. Να προχωρήσει λοιπόν να γίνει ένα νοσοκομείο όπως πρέπει από το Υπουργείο Υγείας με χρήματα από το κράτος, χωρίς χορηγούς και χωρίς να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να λειτουργεί ως ένα κανονικό δημόσιο νοσοκομείο. Για να διασφαλιστεί, φίλες και φίλοι, ότι το κόστος από το πέρασμα της ΔΕΙΑΧ που έρχεται τα επόμενα χρόνια στην ΕΙΑΘ, γιατί θα προχωρήσει η διαδικασία, και εμείς δεν διαφωνούμε στο να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει όμως αυτό το κόστος να μετακυλιστεί στους κατοίκους του Χορτιάτη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παλέψουμε αυτό που βάλαμε και πριν συνολικά, ώστε το νερό να είναι ένα κοινωνικό αγαθό, να μην είναι εμπόρευμα, να μην υπάρχουν διακοπές, να αναβαθμιστεί το δίκτυο, να πίνουμε ένα νερό καθαρό και υγιεινό όπως αυτό που πρέπει να πίνουμε στον καιρό που ζούμε. Για μια ολοκληρωμένη προστασία, μια διαχείριση και οικολογική ανόρθωση του περιαστικού δάσους που δεν παίρνει άλλη αναβολή και που πρέπει τώρα να γίνει το Μάρτιο και όχι τον Ιούνιο, τον Αύγουστο και ούτω καθεξής. Για την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, για να βρει διέξοδο η νεολαία και να στηριχθούν πραγματικά οι εθνικοί σύλλογοι, όχι μόνο αυτοί που είναι πρωταθλητές, γιατί έτσι λειτουργεί η διοίκηση του Δήμου. Δεν είναι πολλά στους πρωταθλητές και τίποτα σε αυτούς που δεν είναι πρωταθλητές. Αλλά η άφηση είναι ανάγκη, δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός. Είναι να παίξει και το παιδάκι που δεν θα γίνει ο νέος Μέση. Αλλά απλά θα κλωτσάει την μπάλα για να περνάει την ώρα του. Και χρειάζεται και αυτό να ενισχυθεί. Για να μπει φρένο σε σχεδιασμούς που υποβαθμίσουν την περιοχή μας, όπως ο σχεδιασμός για παράδειγμα για τη διαμόρφωση ενός νέου κόμβου με είσοδο στην Πηλαία, την οδό Εγνατία και τη σύνδεσή της με τη σχεδιαζόμενη οδό που θα οδηγεί προς την Καρκινική και συγκεκριμένα προς τον Πολύκυρο. Και ένα έργο το οποίο θα επιφέρει σημαντικό φόρτο αυτοκινήτων με κίνδυνο τη σοβαρή συγκοινωνιακή και περιβαλλοντική βάση τη Δημοτική Ενότητα Πηλαία. Άρα πρέπει να μπούμε μπροστά και σε τέτοιες διαδικασίες για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας, όπως είναι για παράδειγμα εδώ στο Πανόραμα, με τα πεζοδρόμια και την έλλειψη χώρων πάγκινγκ που την έχουμε 30 χρόνια. Δεν μπορεί μια ίδια δημοτική αρχή να μην έχει βρει μια λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο το θέτουν και όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το θέτει, δεν είναι δικιά μας δημοτική αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι το πότε τελικά όμως θα ληφθούν πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων όπως έχουμε με τα αδέσποτα για παράδειγμα σε αυτού του χώρου Φιλίππου και Χορτιάτη, που και εδώ πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση, μια συνολική λύση, μια απέτηση να λυθεί το πρόβλημα και να μην πετάει από τον ένα στον άλλον σε μια τέτοια διαδικασία. Για όλα τελικά αυτά που έχουμε ανάγκη και σαν τόπος και σαν λαός για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Κυρίες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τα λόγια του Χικμέτ. Θα με κλείσω με αυτά.
Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα διασυνήσει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα, έλεγε ο μεγάλος ποιητής. Συλλογικά λοιπόν, οργανωμένα, σε συμβόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, αυτό το πιο όμορφο μπορούμε όλοι εμείς μαζί να το πούμε. Ευχαριστώ πολύ.